Του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου Πέτρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Ξεκινάμε από τη γενική εξίσωση αυτού του πολέμου. Πάντα μιλάμε με όρου οικονομικού, για το τι συμβαίνει οικονομικά δηλαδή. Η Ευρώπη φαίνεται να οδηγείται σε ένα οικονομικό στραγγαλισμό και φτωχοποίηση. Οι κυρώσει τη Δύση είναι για την ώρα απλώ μία γρατσουνιά στο σώμα του θηρίου και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Και τονίζω το βραχυπρόθεσμο, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι κερδισμένε. Όσο πιο πολύ σκληραίνουν οι κυρώσει τη Δύση, κατά της Ρωσίας, τόσο πιο βαθιές θα είναι οι χαρακές στην Ευρώπη και τόσο πιο κοντά αναγκάζεται να έρθει η Ρωσία στην Κίνα. Ακόμα και ο Γιώργος Κέναν, χρήσανθε πατέρα και αρχιτέκτονας του ψυχρού πολέμου, θέτοντα τότε τις βάσεις της πολιτικής της ανάσχεσης και το περιβόητο μακρύ τηλεγράφημα, στόχευε σε απομάκρυση της Ρωσίας από την Ευρώπη μεν, αλλά όχι εξωθώντας την προς την Κίνα. Βέβαια αυτό, αυτό εννοούσε Καθαρά και ο Ρώσος πρέσβης, γι' αυτό έκανε λόγο ότι στην ουσία πυροβολούν οι Ευρωπαίοι και η Κύπρος μαζί με την Ευρώπη ε, το πόδι τους. Τώρα, πώς εκμέρετε ότι για την ώρα οι κυρώσει της δύση δεν πλήττουν την ίδια τη Ρωσία, Πέτρα. Ναι. Οι κυρώσει καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσουμε χρήσα αν δεν αγγίζουν το κομμάτι του ρωσικού φυσικού αερίου. Ναι. Οι συναλλαγέ λοιπόν με ρωσικό φυσικό αέριο συνεχίζονται κανονικά. Το 2021 τα κέρδη από πετρέλαιο και φυσικό αέριο τη Ρωσία ανήλθαν σε 120 δισεκατομμύρια και βάσει στοιχείων του Ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών ήταν μάλιστα και αυξημένα κατά 51%. Αυτά τα κέρδη θα πρέπει να πούμε ότι αποτελούν το 36% των συνολικών κρατικών εσόδων της Ρωσίας. Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να επηρεαστούν. Είναι δύσκολο να επηρεαστούν διότι χωρίς το ρωσικό αέριο δεν μπορούν να δουλέψουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Υπάρχει βεβαίω μία ακόμη παράμετρος η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το δημόσιο χρέος της Ρωσίας δεν υπερβαίνει το 20% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ το χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει το 80%. Αυτό λοιπόν δίδει στη Μόσχα περιθώριο αντοχής. Το ρούβλι καταποντίστηκε πάντως σήμερα, λένε η αριθμή Πέτρα. Ναι, καταποντίστηκε πράγματι. Έχασε το 30% της αξίας του. Ήταν όντω ιστορικό χαμηλό και αποτέλεσμα του αποκλεισμού των πέντε τραπεζών από το σύστημα πληρωμών SWIFT. Τώρα, η πτώση όμως του νομίσματος που δημιουργεί πληθωρισμό, τα βλέπουμε τι συμβαίνει και στην Τουρκία, ε, για, για αυτό το πράγμα παρενέβη κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, η οποία αύξησε το επιτόκιο της από 9,5% σε 20% ακριβώς για να αποτρέψει άνοδο των τιμών. Το πλήγμα λοιπόν που επιτυχάνουν οι κυρώσει αφορά στι εξαγωγέ τη Ρωσία σε μέταλλο και σιδηρά, και πράγματι θα έχει κάποιε συνέπειε, όπω και στι εισαγωγέ κάποιων προϊόντων. Όμω, Χρύσανθε δεν πρέπει να υποτιμούμε την προετοιμασία που έχει κάνει ο Πούτιν, αλλά και την αυτάρκεια που έχει δημιουργήσει για να λειτουργεί η οικονομία του προβάλλεται στα μέσα, στα διεθνή μέσα η αναστάτωση στην Ρωσία και η, για την απόσυρση και η απόσυρση καταθέσεων από τις ρωσικές τράπεζες. Οι αποσύρσεις όμως αυτές και πάλι θα καταλήξουν στο ρωσικό τραπεζικό σύστημα μόλις ειδικά ξεκαθαρίσει το μέτωπο του πολέμου, καθώς δεν μπορούν να βγουν από τη χώρα, δεν μπορούν να έξαρθουν. Άρα λοιπόν η Ευρώπη στην ουσία θα πληρώσει τα σπασμένα και τον λογαριασμό. Ναι, προφανώ λόγω τη βαθιά ριζωμένη ενεργειακή τη εξάρτηση. Σήμερα πάντω είχαμε και νέα πορεία νόδου που ακολούθησαν οι τιμέ του πετρελαίου. Αυτό βέβαια αυξάνει το κόστο παραγωγή και οικονομική δραστηριότητα. Επίση το ευρώ υποχώρησε εναντί του δολαρίου και οι αξίε των μετοχών των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών έπεσαν στα χρηματιστήρια, καθώ μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ακριβώ να εκτρέπουν τι πτήσει του προ τα νότια. Βεβαίω, Χρυσάνθε, όλοι μιλούν για τι κυρώσει τη Δύση κατά τη Ρωσία. Όμω, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε ενδεχόμενα αντίμετρα με τα οποία δυνατόν να απαντήσει ο Πούτιν. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, αν κλείσει τι τρόφιγγε του φυσικού αερίου προ την Ευρώπη και στραφεί προ την Ασία. Ή τι απώλειε θα έχει ο Πούτιν αν αύριο αποφασίσει να απολύει μεν φυσικό αέριο στην Ευρώπη, αλλά με δολάρια. Τι χάνει η Ευρώπη, συνεπώ, από όλη αυτή την κρίση, Πέτρα. Η Ευρώπη χάνει καταρχήν από τον πληθωρισμό στην ενέργεια που πυροδοτεί ο πόλεμο τις ρωσικές επενδύσεις, το ρωσικό, το, ρωσικό τουρισμό, το είπε προηγούμενα και ο Ρώσος πρέσβης, χάνει όμως και φθηνή παραγωγή. Μην ξεχνάμε ότι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εργοστάσια στη Ρωσία, τα οποία βεβαίω τώρα κλείνουν. Η Ευρώπη φαντάζει αν υπαρκτεί σε όλο αυτό, είναι εξαρτημένη χρήσανθε ενεργειακά από τη Ρωσία και σε επίπεδο ασφάλειας από την Αμερική και το ΝΑΤΟ. Δεν κατάφερε δηλαδή η Ευρώπη να μετατρέψει σε πλεονέκτημα αυτό που ο Μερσχάιμερ πάντα επαγγελόταν, Όπω η Ευρώπη είναι η καρδιά του πλανήτη και όποιο την ελέγχει, ελέγχει τον πλανήτη. Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρα Αργυρού. Νέα δεδομένα. Στο...